Τα τεχνητής νοημοσύνης και οι ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν για τους ευρωπαϊκούς επιχειρηματικούς ομίλους πεδίο μεγάλης κερδοφορίας και ταυτόχρονα σφοδρών ανταγωνισμών με τους αντιπάλους τους, κυρίως από Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα. Για να τους ενισχύσετε, Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις προορίζεται πακτολό χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης και άλλα προγράμματα με χρήματα των εργαζομένων. Τα περί προστασίας των πολιτών και των δικαιωμάτων, δίθεν ρύθμισης των κινδύνων, στοχεύουν σε ευνοϊκότερες συνθήκες κερδοφορίας για τους Ευρωπαίους επιχειρηματίες. Πρόκειται για ακάλπικες διακηρύξεις. Τα παραδείγματα πολλά. Η τηλεργασία που απογειώνει την ανταδικοποίηση, οι ψηφιακές πλατφόρμες, η αυτοματοποίηση και ο έλεγχος περιεχομένου με ή χωρίς αλγορίθμους σημαίνουν μαζικό φακέλωμα, συστηματική λογοκρισία κάθε ριζοσπαστικής φωνής αντίσταση στην αντιλαϊκή πολιτική. Η ηθική χρήση της τεχνολογίας ως το κίνητρο αξιοποίησης της είναι η κερδοφορία του κεφαλαίου δεν υπάρχει. Αντίθετα, εντείνει την εκμετάλλευση των εργαζομένων, καταπνίγει τα εργασιακά κοινωνικά δικαιώματα και τις λαϊκές ελευθερίες. Η υπεράσπιση των λαϊκών δικαιωμάτων, επομένως, συνδέεται άρρηκτα με την πάλη για την ανατροπή του εκμεταλλευτικού συστήματος, που στο επίκεντρό του έχει τα συμφέροντα των ομίλων.